το σημερινό Masterclass σας ετοιμάζουμε το μοναδικό ασιατικό χοιρινό αντόμπο με τηγανιτό ρύζι, μπράουνις με χαλβά σε δύο εκδοχές και πρωτότυπες αφράτες στυλοκροκέτες. Από πού προέρχεται η συνταγή για το χοιρινό αντόμπο, πώς φτιάχνετε σωστά το τηγανιτό ρύζι, οι απαντήσεις στα μαθήματα μαγειρικής στο Masterclass. Μαζί με τη συνταγή για τις πιο αφράτες στυλοκροκέτες, αλλά και μπράουνις με χαλβά στην ιστήσιμη εκδοχή τους. Είναι κάποια πιάτα από εθνικές κουζίνες που παρόλο που έχουν διαφορετικά υλικά από αυτά που χρησιμοποιούμε και διαφορετικό τρόπο μαγειρέματος, το αποτέλεσμα είναι τόσο οικείο και οι γεύσεις τους είναι τόσο κοντά στις δικές μας που δεν το πιστεύουμε καν. Αρκεί να μας δοθεί η ευκαιρία να τις δοκιμάσουμε. Για παράδειγμα, το χοιρινό που κάνουμε σήμερα, χοιρινό αντόμπο, είναι ένα πιάτο από τη φιλιππινέζικη κουζίνα. Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για την κουζίνα αυτής της χώρας. Η φιλιππινέζικη κουζίνα λοιπόν έχει επιρροές από όλες τις γύρω ασιατικές κουζίνες. Δηλαδή από την κινέζικη, από την βιετναμέζικη, από την ταϊλανδέζικη και πάει λέγοντας. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται αυτό το χοιρινό αντόμπο, τι υλικά έχει και θέλω να το φτιάξετε γιατί όταν θα το δοκιμάσετε θα δείτε ότι έχει μια πολύ νόστιμη εθιστική γεύση. Έχει μια γεύση η οποία ταιριάζει πάρα πολύ στα δικά μας γούστα και θα εκπλαγείτε από το αποτέλεσμα. Τα υλικά είναι λίγα, το μαγείρεμα απλό, οπότε ξεκινάμε εδώ στην κατσαρόλα. Ανοίγω την αστεία. Και ξεκινάω ρίχνοντας λίγο σπορέλο στην κατσαρόλα. Εδώ μπορούμε να βάλουμε ένα καλαποκέλαιο ή ηλιέλαιο. Αυτό το φαγητό έχει πάρα πολύ σκόρδο. Βάζουν πολλές σκελίδες σκόρδο. Εγώ βάζω πολλτό σκόρδου με ελαιόλαδο γιατί θέλω δυνατή γεύση του σκόρδου, αλλά χωρίς να έχω βαρύ στομάχι. Εδώ λοιπόν θα βάλω 1, 2, 6 κουταλιές σκόρδο. Που αντιστοιχούν σε 6 σκελίδες. Μετά ρίχνω κόκκους πράσινου πιπεριού. Αρκετό πιπέρι και θα βάλω και 2-3 φύλλα δάφνης. Δάφνη και πιπέρι είναι τα δύο βασικά μπαχαρικά για να αρωματίσουν το φαγητό. Και μετά σβήνω με ξύδι ριζόξυλο. Και σόγια σος. Τι έχω κάνει λοιπόν, έχω κάνει μια σύμβραση, δηλαδή έχω βάλει όλα τα υλικά της σάλτσας μέσα στην κατσαρόλα, τα ανακατεύω και τώρα εδώ θα ρίξω το κρέας. Στην αρχή από το ριζόξυδο έχω έντονους ατμούς, αλλά σε λίγο όμως θα πέσει η έντονη μυρωδιά του και μετά θα έχω μια πολύ γλυκιά μυρωδιά στην κουζίνα μου. Και εδώ τώρα στη σύμβραση ρίχνω το κρέας. Κρέας, χοιρινό μπούτι, μπορούμε να βάλουμε και χοιρινό λαιμό, αλλά και εδώ το κομμάτι αυτό είναι εξαιρετικά τρυφερό. Αυτό λοιπόν το έχω εδώ. Κόβω και το άλλο κομμάτι στα δύο. Οι Φιλιππινέζοι αυτό το φαγητό το φτιάχνουν είτε με κοτόπουλο ολόκληρο κομμένο σε κομμάτια έτσι ώστε να έχει και τα κουκαλάκια του και την πέτσα του ή με χοιρινό κρέας, συνήθως με πανσέτα ή με χοιρινό μπούτι. Γενικότερα τους αρέσουν τα λιπαρά κρέατα και αυτά τα κρέατα που σας είπα, δηλαδή το κοτόπουλο και το χοιρινό, είναι ιδανικά για αυτή τη σάλτσα. Γιατί έχουμε πολύ ριζόξυδο, έχουμε σόγια σος και αυτά τα δύο υλικά σπάνε τη λιπαρότητα του κρέατος. Τώρα τι κάνω εδώ. Εδώ συμπληρώνω νερό, περίπου μισό λίτρο. Και όπως βλέπετε δεν αλατίζω γιατί έχουμε τη σόγια σος που είναι αρκετά αλμυρή και είναι αρκετή για να μου δώσει γεύση μέσα στο φαγητό. Γυρίζω και τα κομμάτια του κρέατος για να περάσουν όλα από τη σάλτσα. Κλείνω την κατσαρόλα και αφήνω τώρα το φαγητό να σιγομαγειρευτεί σε χαμηλή ένταση για μια μισή ώρα περίπου. Πάμε να δούμε την κάρτα των υλικών και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Για το χοιρινό αντόμπο θα χρειαστείτε 1 κιλό χοιρινό μπούτι, 125 ml ριζόξυδο,
100 ml σόγια σος, 6 κουταλάκια του γλυκού πολτό σκόρδου με ελαιόλαδο, 1 φύλλο δάφνης, 1 κουταλιά της σούπας κόκκους πράσινου πιπεριού, σπορέλαιο. Έλατε τώρα να δούμε τι γίνεται μετά από μια μισή ώρα μαγειρέματος μέσα στην κατσαρόλα. Καταρχάς σας πω ότι οι μυρωδιές είναι συγκλονιστικές. Εδώ έχουμε κάτι μαγικό, έχουμε ένα μαγικό συνδυασμό. Έχουμε το ριζόξυλο, τη σόγια σος, τα μπαχαρικά και το χοιρινό κρέας. Και βγάζει μια μυρωδιά θεϊκή. Δεν μυρίζει καθόλου ξύδι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ το κρέας, για να δούμε πώς είναι. Ου, έχει μαλακώσει. Τι κάνουμε τώρα εδώ? Βγάζω τα κομμάτια του κρέατος, η σάλτσα που έχει μείνει μέσα στην κατσαρόλα θα πρέπει να βράσει για μισή ώρα περίπου για να μειωθεί. Κάνουμε δηλαδή μια ρεντουξιόν. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι βράζω τη σάλτσα, συμπυκνώνεται και έτσι συμπυκνώνεται και η γεύση της. Και έχουμε μια πολύ δυνατή συνοδευτική σάλτσα για αυτό το ωραίο χοιρινό. Κλείνω την κατσαρόλα, την αφήνω να σιγοβράσει ακόμη λίγο και εδώ το κρέας τώρα το κόβω σε μικρότερα κομμάτια και θέλω να δείτε εδώ πραγματικά με το μαχαίρι πώς κόβεται, πώς ξεψαχνίζεται. Είναι απίστευτο. Τέλειο, έτσι. Και πάμε τώρα στο συνοδευτικό τηγανιτό ρύζι. Το τηγανιτό ρύζι είναι επιρροή από την Κινέζικη κουζίνα. Όπως σας είπα, η Φιλιππινέζικη κουζίνα έχει επιρροές από τις γειτονικές χώρες. Το τηγανιτό ρύζι βασικά είναι ένα πιάτο το οποίο παίζει σε όλες τις ασιατικές κουζίνες. Είναι εύκολο, είναι γρήγορο και είναι πρακτικό γιατί μαγειρεύουμε το ρύζι που μας περισσεύει. Όλοι οι Ασιάτες έχουν συνοδευτικό ρύζι στο φαγητό τους. Ό,τι περισσεύει λοιπόν, το περνάμε στο wok εδώ, μαζί με λαχανικά και έχουμε ένα καινούριο πιάτο. Αυτό κάνουμε και εμείς τώρα εδώ. Για το τηγανιτό ρύζι έχουμε βρασμένο ρύζι parboiled, που σημαίνει το κίτρινο, το κλασικό, το επεξεργασμένο, το οποίο έχει και ένα μέρος από το φλοιό του, άρα είναι πιο θρεπτικό. Είναι βρασμένο κανονικά στα 15 λεπτά και στραγγισμένο. Και μία ποικιλία από λαχανικά. Εδώ έχω τώρα καρότο, έχω αρακά, έχουμε και φρέσκο κρεμμυδάκι. Μπορούμε να βάλουμε και κρεμμύδι και μανιτάρια και κολοκυθάκια. Συνήθως βάζουν και αυγά, αλλά αυτό το κάνουν όταν πρόκειται αυτό το τηγανιτό ρύζι να το σερβίρουν σαν πιάτο από μόνο του. Εδώ πάμε στο wok τώρα να δούμε πώς γίνεται αυτό το ωραίο ρύζι. Ρίχνω πρώτα λίγο σπορέλαιο. Και εδώ σοτάρω τα λαχανικά, τον αρακά, τα κρεμμυδάκια και τα καρότα. Λίγο λάδι ακόμη και θα σοτάρω για λίγα λεπτά. 1-2 λεπτά σε πολύ δυνατή φωτιά. Και όταν κάνω πιάτα της ασιατικής κουζίνας εδώ και τα δουλεύω μέσα στο wok, η επαγωγική εστία είναι η ιδανική γιατί είναι το αμέσως επόμενο στάδιο από τον γκάζι στο οποίο ρυθμίζω πολύ γρήγορα την ένταση. Βλέπετε, βάζω την ένταση στο 9, καίει το wok και έχω δύναμη. Έχω ένταση, αυτό που θέλω. Και το wok φυσικά είναι ιδανικό σκεύος, γιατί κοιτάξτε εδώ, έχω όλη αυτή την επιφάνεια για να μαγειρέψω. Και εδώ τώρα, ρίχνω το ρύζι. Να ένας λόγος γιατί χρησιμοποιούμε το parboiled, γιατί είναι σπιρωτό, παρόλο που έχει βράσει από πριν και έχει μείνει, όπως βλέπετε εδώ, ο κάθε κόκκος του ξεχωρίζει. Και αφού ανακατέψω πολύ καλά τα υλικά, ρίχνω λίγη σόγια σος. Και έχω ένα πολύ ωραίο τηγανιτό ρύζι στην πιο απλή του μορφή. Αλλά αυτό θέλω γιατί έχω ένα πολύ δυνατό κρέας εδώ, μια πολύ δυνατή σάλτσα και θέλω δίπλα ένα ωραίο νόστιμο τηγανιτό ρύζι. Το ρύζι είναι έτοιμο, περιμένω να μειωθεί ακόμη λίγο και η σάλτσα και γυρίζουμε για να σερβίρουμε αυτό το υπέροχο φιλιππινέζικο πιάτο. Για το τηγανιτό ρύζι θα χρειαστείτε 250 γραμμάρια βρασμένο ρύζι,
100 γραμμάρια αρακά, 100 γραμμάρια καλαμπόκι, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, 2 καρότα, 4 κουταλιές της σούπας σόγια σος, σπορέλαιο. Θέλω να δείτε τη σάλτσα πως έχει πήξει, πως έχει συμπυκνωθεί. Κοιτάξτε τι ωραία που έχει γίνει. Ακριβώς αυτή την υφή θέλω. Και με αυτή τη σάλτσα τώρα περιχύνω το ξεψαχνισμένο κρέας. Και βγαίνουν και τα αρώματα από τα παχαρικά, από τη δάφνη, από το πιπέρι. Και αυτή είναι η γοητεία της μαγειρικής. Λίγα υλικά, εύκολο μαγείρεμα και συγκλονιστικό αποτέλεσμα. Και οι κουζίνες του κόσμου έχουν τέτοια πιάτα που αξίζει να τα εξερευνήσουμε, να τα δοκιμάσουμε, γιατί είναι πολύ νόστιμα. Αυτό είναι το χοιρινό αντόβο και δίπλα σερβίρω το ρύζι, το τηγανιτό ρύζι. Ακόμη ένα μεγάλο πιάτο από τις κουζίνες του κόσμου, εδώ στο Masterclass. Μάθημα μαγειρικής, ασιατικές κουζίνες. Γνωριμία με τη φιλιππινέζικη κουζίνα. Με ένα κλασικό φιλιππινέζικο πιάτο. Χοιρινό αντόμπο, τηγανιτό ρύζι, απίθανος συνδυασμός. Πρέπει να το δοκιμάσετε γιατί πραγματικά θα σας βάλει σε καινούργιες περιπέτειες. Για το χοιρινό αντόμπο βάζουμε στην κατσαρόλα το λάδι, τον πολτό σκόρδου, τους κόκκους πιπεριού, την δάφνη, το ριζόξυδο, την σόγια σος, το κρέας. Προσθέτουμε νερό και βράζουμε σε χαμηλή φωτιά για μια μισή ώρα. Βγάζουμε μετά το χοιρινό από την κατσαρόλα και αφήνουμε τη σάλτσα σε μέτρια φωτιά για 30 λεπτά τουλάχιστον μέχρι να μειωθεί. Ξεψαχνίζουμε το κρέας, το σερβίρουμε με τη σάλτσα του και συνοδεύουμε με τηγανιτό ρύζι. Μάθημα ζαχαροπλαστικής, εδώ στο Masterclass. Πάμε να κάνουμε ένα κλασικό και αγαπημένο γλυκό, brownies. Μία λέξη που τα λέει όλα, όμως σε μία πολύ ενδιαφέρουσα παραλλαγή. Με χαλβά. Ο χαλβάς είναι υλικό της εποχής, μας αρέσει, είναι από μόνο το ένα γλυκισμά, μπορούμε να το σερβίρουμε έτσι όπως είναι, αλλά ένας χαλβάς αρωματισμένος με βανίλια δίνει ακόμη περισσότερη γεύση σε ένα γλυκό όπως τα brownies που θα το προσθέσουμε. Και αν μάλιστα είναι και χειροποίητος αυτός ο χαλβάς, έχουμε ένα υλικό πολύ πλούσιο σε γεύση, πεντανόστιμο, πέροχο, βασικό υλικό για να κάνουμε τα διαφορετικά brownies. Και δεν θα μείνουμε μόνο εδώ, σας έχω και μία έκπληξη, θα κάνουμε και brownies νηστίσιμα. Άρα, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αυτά τα υπέροχα γλυκά, ξεκινώντας πρώτα από τα νηστίσιμα, από την νηστίσιμη εκδοχή, όπου με λίγα υλικά μπορούμε να απολαύσουμε τα πιο νόστιμα brownies. Αφού έκανα πολλές δοκιμές, προσπάθησα να βρω ένα υλικό που θα δέσει όλα τα υπόλοιπα, τα κλασικά των brownies, δηλαδή αλεύρι, κακάο, σοκολάτα, ζάχαρη. Δεν θέλουμε να βάλουμε αυγά, δεν θέλουμε να βάλουμε και βούτυρο. Προσπάθησα λοιπόν να βρω ένα υλικό το οποίο θα τα δέσει όλα αυτά και θα μου δώσει ένα ωραίο μείγμα. Και αυτό είναι τα μήλα. Εδώ είναι η έκπληξη. Εδώ έχω μήλα golden, τα οποία είναι γλυκά. Τα κόβουμε τελευταία στιγμή πριν τα τρίψουμε, γιατί δεν θέλουμε να μαυρίσουν. Και μάλιστα εδώ τα έκοψα, τα έβαλα πρώτα σε νερό με λίγο λεμόνι για να μην μαυρίσουν. Και τώρα εδώ στο πολυμίξερ τα τρίβω για να έχω αυτή τη βάση την ωραία για να κάνω αυτό το ωραίο γλυκό. Και ξεκινάμε. Αυτό είναι το ωραίο με τη ζαχαροπλαστική, ότι μπορεί να ακολουθούμε φόρμες, κανόνες, να έχουμε συγκεκριμένες αναλογίες σε υλικά, όμως πάντα υπάρχει κάτι, ένα υλικό που υποκαθιστά κάποιο άλλο
Εδώ έχω τα μήλα για παράδειγμα που αντικαθιστούν το βούτυρο και τα αυγά και έχουν πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Και εδώ τώρα, σε ένα μπολ θα ανακατέψω όλα τα υλικά, ξεκινώντας πρώτα από τα μήλα. Και εδώ ρίχνω τη ζάχαρη. Το κακάο. Θέλουμε σοκολατένια brownies. Και εδώ το κακάο μου δίνει αυτή τη σοκολατένια αίσθηση. Baking powder γιατί θέλω να φουσκώσει το μείγμα. Λίγες σταγόνες σοκολάτας. Και αλεύρι. Αλεύρι για κάθε χρήση. Και ανακατεύω όλα τα υλικά. Και μπορεί το μείγμα έτσι όπως είναι να σας φαίνεται ασύνδετο, όμως όταν θα το αδειάσω μέσα στο ταψί, θα δείτε ότι θα ενωθεί και θα μου κάνει ένα πολύ ωραίο αφράτο κέικ, όπως είναι τα κλασικά brownies. Και πάμε τώρα στο χαλβά, γιατί σας είπα, σήμερα κάνουμε brownies με χαλβά. Εδώ, την ιστήσιμη εκδοχή τους. Έχω λοιπόν ένα πολύ ωραίο χαλβά αρωματισμένο με βανίλια, χειροποίητο. Ο χαλβάς όταν κοπεί και μπει μέσα σε μείγματα τέτοια όπως κέικ για παράδειγμα ή brownies, έρχεται και λιώνει και γίνεται πολύ ωραίος, έχει μια ωραία λαστιχωτή υφή και είναι πολύ γοητευτική. Έχουμε ένα αφράτο μείγμα από τα brownies και έχουμε και ωραία ελαστική μαστιχωτή υφή από το χαλβά και είναι ένα αριστούργημα. Αυτό το χαλβά θα το κόψω σε μικρότερα κομμάτια. Εδώ θέλει προσοχή, δεν θα τον τρίψω γιατί αν τον τρίψω θα χαθεί με στο μείγμα, ενώ θέλω να καταλαβαίνω σε μικρά κομματάκια τη γεύση του. Εδώ λοιπόν. Και ένας καλός χαλβάς πρέπει να έχει ισορροπημένη γλυκιά γεύση και να καταλαβαίνεις παράλληλα και τη γεύση από το ταχίνι. Και το ταχίνι συνδυάζεται υπέροχα με τη σοκολάτα και με το κακάο, άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε έναν πολύ ωραίο γευστικό συνδυασμό. Τα κομματάκια του χαλβά μέσα στο μείγμα. Ένα τελικό ανακάτεμα. Εδώ τώρα σιγά σιγά από την υγρασία που έχουν τα μήλα βλέπετε ότι το μείγμα αρχίζει και δένει. Και το μείγμα είναι έτοιμο τώρα να το βάλουμε στη φόρμα για να το ψήσουμε. Και εδώ θέλω μία μικρή φόρμα. Αυτό είναι αρκετό για να κάνουμε brownies σε μία φόρμα 20x20 εκατοστά περίπου ή σε μια στρογγυλή φόρμα 22 εκατοστών. Γενικότερα τα brownies πρέπει να είναι σε μικρή φόρμα, μέσα να ψήνονται σε μικρή φόρμα, να γίνονται λίγο ψηλά, να ψήνονται λίγο χρόνο και να είναι μέσα ζουμερά. Αυτά είναι τα γοητευτικά, ωραία, κλασικά brownies. Εδώ θέλω αντικολλητικό χαρτί. Οπότε αδειάζω, ψήνω, ξεφορμάρω και έχω καθαρό ταψί στο τέλος και αδειάζω το μείγμα. Δεν είναι πραγματική έκπληξη. Εδώ, χωρίς να έχουμε βάλει ούτε αυγά ούτε βούτυρο, έχουμε ένα μείγμα που έχει συνοχή. Και το κυριότερο, όταν ψηθούν αυτά τα brownies και τα δοκιμάστε, δεν θα σας λείπει τίποτα στη γεύση τους. Θα δείτε ότι είναι brownies, πεντανόστιμα, σοκολατένια, όπως τα κλασικά. Μόνο που είναι νηστίσιμα. Τελευταία κίνηση. Πασπαλίζω με σταγόνες κουβερτούρας. Και πάμε για ψήσιμο τώρα στους 175 βαθμούς στον αέρα για μισή ώρα περίπου. Και θα έχουμε τα σούπερ νόστιμα νηστίσιμα brownies. Για τα νηστίσιμα brownies με χαλβά θα χρειαστείτε 200 γραμμάρια αλεύρι, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 50 γραμμάρια κακάο,
150 γραμμάρια χειροποίητο χαλβά με άρωμα βανίλιας. 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder. 4 τριμμένα μήλα. 50 γραμμάρια σταγόνες κουβερτούρας. Αντικολλητικό χαρτί. Και όσο ψήνονται τα νηστίσιμα μπράουνις, πάμε να φτιάξουμε και τα κανονικά μπράουνις, τα κλασικά. Εδώ στην παραλλαγή τους πάλι με το χαλβά, με τον υπόλοιπο χαλβά που έχει περισσέψει, να δούμε και την κανονική συνταγή, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να δοκιμάσει τα κλασικά μπράουνις με την πλούσια γεύση, με το βούτυρο, με τα αυγά, και εδώ έχει πολύ ωραία γεύση, είναι άλλη συνταγή τελείως. Ξεκινάω πρώτα με κουβερτούρα, την οποία λιώνω σε μπεν μαρί, δηλαδή κατσαρόλα με νερό, ένα μεταλλικό μπολ, και εδώ τώρα ρίχνω την κουβερτούρα. Και σας θυμίζω πως όταν λιώνουμε κουβερτούρα έχουμε μέτρια ένταση στην εστία μας, δηλαδή από το 9 είμαι στο 5 τώρα, γιατί δεν θέλω να κάψω την κουβερτούρα μου, δεν θέλω να τη διαλύσω. Εάν καεί η κουβερτούρα, ουσιαστικά τι γίνεται, χωρίζει το βούτυρο από τα στερεά της. Και μετά πρέπει να προσθέσουμε λίγο βούτυρο για να την ξαναφέρουμε. Ενώ έτσι τελειώνουμε γλυκά-γλυκά στο 5 και έχουμε μια πολύ ωραία βελούδινη λιωμένη σοκολάτα. Εδώ θα ρίξω και το βούτυρο και θα τα λιώσω παρέα. Και μέχρι να λιώσει η κουβερτούρα και το βούτυρο, πάμε εδώ στο μπολ, βάζω τα αυγά και τα ανακατεύω με τη μαύρη ζάχαρη. Μαύρη ζάχαρη, ακατέργαστη, με υγρασία, γιατί θέλω μπράουνις που θα έχουν λαστιχωτή υφή, ωραία υφή, και παράλληλα θα έχουν και ωραία γεύση καραμέλας. Και πάντα όταν θέλω τέτοια γλυκά, βάζω μαύρη ζάχαρη με υγρασία, ακατέργαστη, γιατί έχει μοναδική γεύση. Ανακατεύω πολύ καλά εδώ. Και βλέπετε και εδώ και σε αυτά τα μπράουνις, η διαδικασία είναι πολύ εύκολη, είναι από τα πιο εύκολα γλυκά. Πάμε να δούμε και την κουβερτούρα εδώ. Και μέχρι να λιώσει και η κουβερτούρα, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε για να συνθέσουμε τα ωραία αυτά μπράουνις. Για τα μπράουνις με χαλβά, για 12 μερίδες, θα χρειαστείτε 150 γραμμάρια αλεύρι για κάθε χρήση, 225 γραμμάρια μαύρη ζάχαρη, 225 γραμμάρια βούτυρο, 4 αυγά, 300 γραμμάρια τριμμένη κουβερτούρα, 1 βανίλια σκόνη, 150 γραμμάρια χειροποίητο χαλβά με άρωμα βανίλιας. Αντικολλητικό χαρτί. Και πάμε τώρα να αδειάσουμε τη λιωμένη κουβερτούρα εδώ μέσα στο μείγμα με τα χτυπημένα αυγά. Βλέπετε τι ωραία βελούδινη που είναι. Αυτό ήθελα. Και ανακατεύω πολύ καλά τα υλικά. Και στο τέλος ρίχνω βανίλια και φαρίνα. Μέχρι εδώ είναι η κλασική συνταγή των μπράουνις. Τώρα, μπορούμε να ενισχύσουμε γευστικά αυτό το μείγμα με ξηρούς καρπούς, μπορούμε να βάλουμε δηλαδή καρύδια ή πεκάν που ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία, κράμπερις. Εγώ σκέφτηκα να βάλουμε χαλβά. Και εδώ, με το χαλβά που περίσσεψε, είναι χαλβάς αρωματισμένος με βανίλια. Το κόβω σε μικρότερα κομμάτια. Αλλά εδώ δεν θα ρίξω το χαλβά μέσα στο μείγμα, γιατί δεν θέλω να λιώσει. Τι θα κάνω? Πρώτα, θα πάρω πάλι μια τετράγωνη φόρμα. Θα στρώσω ένα φύλλο αντικολλητικού χαρτιού. Και αδειάζω το μείγμα μέσα στο ταψί. Και τώρα, στρώνω την επιφάνεια, εδώ, το απλώνω για να καλύψει όλη τη φόρμα.
Και εδώ βάζω τα κομμάτια του χαλβά. Και βάζω με αυτόν τον τρόπο τα κομμάτια του χαλβά, γιατί δεν θέλω να τα ανακατέψω με το υπόλοιπο μείγμα για να μην διαλυθούν. Σας είπα ότι είναι πολύ ωραίο όταν δοκιμάζουμε τα brownies να βρίσκουμε μέσα ανάμεσα στο αφράτο μείγμα και ωραία κομμάτια από λιωμένο χαλβά, και έχουμε και ωραία υφή και έχουμε και πολύ ωραία γεύση. Αυτό είναι. Εδώ τώρα θα φουσκώσει το μείγμα του brownies και θα έχουμε αυτή τη διαφορά στις υφές. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο στους 175 βαθμούς, όπως και τα νηστίσιμα brownies. Πόσο χρόνο τα ψήνουμε τώρα? Αν θέλουμε να έχουμε brownies που είναι υγρά στο εσωτερικό τους, μαλακά, ωραία, ζουμερά, θα τα ψήσουμε για 20 με 25 λεπτά. Εάν τα ψήσουμε περισσότερο χρόνο, δηλαδή 35-40 λεπτά, θα έχουμε αφράτα brownies που θα είναι όμως πιο στεγνά και θα θυμίζουν κέικ. Δοκιμάστε και τις δύο εκδοχές για να δείτε ποια σας αρέσει. Εάν τα ψήσετε στην πρώτη εκδοχή, δηλαδή στα 20-25 λεπτά, όταν θα τα βγάλετε, το μείγμα θα είναι αρκετά υγρό. Θα πρέπει λοιπόν να τα αφήσετε να κρυώσουν, να ξαναδέσει το μείγμα και μετά να το κόψετε σε μερίδες. Αλλά εκεί απολαμβάνετε τα αυθεντικά αμερικάνικα brownies. Εγώ προτείνω να δοκιμάσετε πρώτα ψήσιμο στους 175 βαθμούς για 20-25 λεπτά και αν θέλετε μετά μπορείτε να τα ψήσετε και λίγο περισσότερο για να τα κάνετε σαν κέικ. Πάμε λοιπόν στο φούρνο. Αν αγαπάτε τα brownies, αν αγαπάτε τη σοκολάτα, εδώ έχετε ένα φοβερό δίλημα. Δεν θα ξέρετε ποιο είναι πιο νόστιμο και ποιο σας αρέσει περισσότερο. Αυτά είναι τα νηστίσιμα brownies. Με ωραίο σκούρο χρώμα, ωραίες σταγόνες κουβερτούρας, αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους, ότι δεν λιώνουν, μένουν στην επιφάνεια. Και βλέπετε στην υφή τους, δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από αυτά τα brownies, τα κλασικά. Εδώ είναι λίγο πιο ξανθά στο χρώμα. Εδώ βλέπουμε και τα κομμάτια του χαλβά, γι' αυτό τα έβαλα τελευταία στιγμή επάνω από το μείγμα. Ό,τι και να δοκιμάσετε, είναι απλά ονειρεμένο. Σας έχω δώσει δύο εκδοχές. Φτιάξτε τες, απολαύστε τες. Ένα ονειρεμένο γλυκό για όλες τις ώρες της ημέρας, για μικρούς και μεγάλους. Είστε έτοιμοι να κάνουμε ένα πολύ ωραίο, έξυπνο, ορεκτικό, αφράτο και πεντανόστιμο? Μάθημα μαγειρικής εδώ στο Masterclass. Πάμε να δούμε πώς φτιάχνονται οι πιο αφράτες τυροκροκέτες. Πεντανόστιμες με ωραία υλικά και ένα αποτέλεσμα εντυπωσιακό. Συνήθως τις τυροκροκέτες τις κάνουμε με ένα μείγμα από διάφορα τυριά, στο οποίο βάζουμε κρόκους ή ολόκληρα αυγά, λίγο αλεύρι, αφήνουμε το μείγμα στην άκρη και μετά το πλάθουμε στο σχήμα της κροκέτας, το πανάρουμε και το τηγανίζουμε. Έτσι έχουμε ωραίες τυρένιες κροκέτες με δυνατή γεύση, αλλά είναι και πολύ συμπαγής, είναι σφιχτές μέσα. Εγώ θέλω να κάνω κάτι πολύ ανάλαφρο, που να έχουμε τη γεύση μεν του τυριού, αλλά παράλληλα να έχουμε και μια πολύ ωραία ανάλαφρη υφή. Αυτό θα κάνουμε σήμερα, οπότε πάμε να δούμε βήμα-βήμα. Ξεκινάω πρώτα εδώ σε μία κατσαρόλα. Εδώ ρίχνω το γάλα. Και συνεχίζω, ρίχνω βούτυρο. Και περιμένω τώρα για πολύ λίγο, μέχρι να ζεσταθεί ελαφρώς το γάλα και να λιώσει το βούτυρο, για να συνεχίσω με τα υπόλοιπα υλικά. Ουσιαστικά κάνω ένα είδος μπεσαμέλ, όπου βάζω το γάλα, το βούτυρο και αντί για αλεύρι χρησιμοποιώ ριζάλευρο. Το ριζάλευρο είναι ένα μαγικό υλικό, γιατί μου κάνει πιο ανάλαφρα μείγματα. Είναι ιδανικό για πανάρισμα, είναι ιδανικό για να κάνουμε ωραίες κρέμες, όπως η μπεσαμέλ εδώ. Θα μου κάνει μια πολύ ανάλαφρη μπεσαμέλ. Σας είπα, κάνουμε αφράτες τυροκροκέτες. Εδώ δεν θέλει πολύ, μερικά δευτερόλεπτα ακόμη. Μιλάμε για υπαγωγική εστία, άρα εδώ πέρα έχουμε πολύ δύναμη. Και εδώ τώρα ρίχνω το ριζάλευρο. Και
και ανακατεύω αμέσως γιατί αρχίζει και πίζει η κρέμα. Λίγο baking powder και αυγά. Εδώ θέλει γρήγορες κινήσεις, μόλις ρίξουμε όλα τα υλικά, ανακατεύουμε γρήγορα για να κάνουμε μια ωραία κρέμα. Αυτό είναι. Στο λεπτό σχηματίζεται μια πολύ ωραία σφιχτή κρέμα. Πάμε τώρα. Εδώ, σε ένα μπολ, πρέπει να κατεβάσουμε την κρέμα από τη φωτιά. Και σε ένα μπολ αδειάζω την κρέμα. Και εδώ τι έχουμε, μια κρέμα που μπορεί να φαίνεται σφιχτή, αλλά είναι εξαιρετικά ανάλαφρη. Και έτσι αντικαθιστούμε την μπεσαμέλ και δεν μυρίζει και αλεύρι. Και εδώ τώρα ρίχνω τα τυριά. Τυροκροκέτες μπορούμε να κάνουμε με πολλά είδη τυριών. Συνήθως συνδυάζουμε τυριά που είναι κίτρινα και έχουν ελαστική υφή όταν λιώσουν και λευκά τυριά τα οποία έχουν ωραία γεύση. Εδώ χρησιμοποιώ δύο τυριά. Χρησιμοποιώ τριμμένο ρεγκάτο γιατί έχει δυνατή γεύση και ωραία μοτσαρέλα γιατί δίνει αυτή την ωραία ελαστική υφή. Και τα δύο κάνουν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ρίξω και το ρεγκάτο και την τριμμένη μοτσαρέλα. Και ανάλογα με τα είδη των τυριών που θα χρησιμοποιήσετε, θα προσθέσετε και λίγο αλάτι αν χρειαστεί. Δηλαδή, αν βάζαμε μόνο μοτσαρέλα για παράδειγμα, θα βάζαμε και λίγο αλάτι γιατί είναι ανάλατη. Εδώ όμως έχουμε το ρεγκάτο το οποίο έχει δυνατή γεύση, άρα δεν βάζουμε καθόλου αλάτι. Και εδώ τώρα θέλω ένα καλό ανακάτεμα για να ενωθούν όλα τα υλικά. Έτοιμο το μείγμα. Βάζω και το λάδι να κάψει για να τηγανίσουμε αυτές τις ωραίες κροκέτες. Και πάμε να δούμε και την κάρτα των υλικών και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε το μαγείρεμα. Για τις αφράτες τυροκροκέτες θα χρειαστείτε 500 ml γάλα, 60 γραμμάρια βούτυρο, 200 γραμμάρια ριζάλευρο, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, 3 αυγά, 150 γραμμάρια τριμμένο ρεγκάτο, 150 γραμμάρια τριμμένη μοτσαρέλα, λίγο αλάτι, μαγειρεμένη σάλτσα ντομάτας για το σερβίρισμα. Είμαστε έτοιμοι για τηγάνισμα. Τι θα προσέξετε? Θα βάλετε την ένταση στο 9, θα κάψει πολύ καλά το λάδι και όταν θα ξεκινήσετε να τηγανίζετε, θα το κατεβάσετε από το 9 στο 7. Έτσι λοιπόν, παίζοντας με τη θερμοκρασία, αυξομειώνοντας την ένταση, καταφέρουμε ώστε να έχουμε πάντα ζεστό λάδι, χωρίς όμως να είναι εξαιρετικά καυτό και έτσι δεν θα μας καίγονται οι κροκέτες εξωτερικά. Θέλει λοιπόν μια ρύθμιση. Στο 9 ρίχνω κροκέτες, πέφτει η θερμοκρασία, το κατεβάζω και στο 7 και μετά κάνω ένα πολύ ωραίο γλυκό τηγάνισμα. Δύο κουτάλια. Λίγο λάδι για να μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε το μείγμα από τα κουτάλια και ξεκινάμε τη διαδικασία. Μικρές μπουκίτσες. Δύο πραγματάκια που πρέπει να ξέρετε.
αυτός ο χυλός όταν ετοιμαστεί μπορεί να μείνει και στο ψυγείο και να τον τηγανίζετε σε παρτίδες. Δηλαδή, θέλετε να κάνετε 5-6 κροκετάκια, τα τηγανίζετε εκείνη την ώρα, ο χυλός μένει στο ψυγείο, μπορεί να μείνει για 3-4 ημέρες χωρίς να πάθει τίποτα. Όμως, από τη στιγμή που θα τηγανίζετε αυτές τις ωραίες κροκέτες, θα πρέπει να τις σερβίρετε όσο είναι ζεστές μέχρι χλιαρές, ελαφρώς. Γιατί όλη τους η γοητεία είναι όταν είναι πολύ ζεστές και είναι πολύ αφράτες. Είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Ωραία κροκετάκια, αφράτο όπως βλέπετε εδώ, ένα απίθανο χρώμα, υπέροχη υφή, μοσχοβολάνε, έχουν την τέλεια γεύση, είναι από τις πιο ωραίες κροκέτες με τυριά που θα έχετε φτιάξει ποτέ. Και το πιο ωραίο εδώ είναι πως με το ριζάλουρο έχουμε πολύ ωραία τραγανή υφή. Έχουν μια απίθανη κρούστα και είναι μαλακές μέσα, απίθανες. Και εδώ τώρα εγώ προτείνω να τη σερβίρουμε με ένα ωραίο ντοματένιο dip και η μαγειρεμένη σάλτσα ντομάτας μπορεί να σερβιριστεί σαν dip γιατί είναι έτοιμη, μαγειρεμένη, με πλούσια γεύση, με ωραίο άρωμα από μυρωδικά και το μόνο που κάνω είναι να αδειάσω το βαζάκι εδώ δίπλα. Είδατε λοιπόν πώς μπορούμε να κάνουμε τις πιο ωραίες αφράτες τυροκροκέτες. Ακολουθήστε τη συνταγή βήμα-βήμα, συνοδεύστε τις με μια ωραία σάλτσα ντομάτας και θα έχετε ένα υπέροχο ορεκτικό. Για τις πρωτότυπες αφράτες κροκέτες με τυριά, ζεσταίνουμε το γάλα με το βούτυρο και λίγο αλάτι. Και μετά ρίχνουμε ριζάλευρο, baking powder, αυγά και ανακατεύουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να γίνει μια βελούδινη κρέμα. Προσθέτουμε τα τριμμένα τυριά και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε κουταλιές από το μείγμα σε καυτό λάδι και τηγανίζουμε. Σερβίρουμε τις κροκέτες με μαγειρεμένη σάλτσα ντομάτας. Αυτά λοιπόν για σήμερα και σας περιμένω πάντα εδώ στο Masterclass όπου η όρεξη για δημιουργία δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι την επόμενη φορά, καλά μαγειρέματα. Γεια σας!